παιχνίδι που διαφημίζει τηλεόραση, που σφυράσει και τρέχει. Ναι, ναι, ναι. Ελά, δεν μπορώ. Το έχουνε, Κατερίνα. Αυτό είναι. Του αρέσει. Είναι και κόκκινο, ε. Ωραία. Λοιπόν, περιμένουμε. Έλα. Για σφυρίτα. Πρέπει να σφυρίξει. Πολύ ωραία, σου αρέσει το πλήσιμο, αυτό είναι. Αυτό είναι. Αυτό θέλω να μου πάρει. Δεσποινής, πόσο έχει? 4.205, το γράφει και πάλι. Μάλιστα, δεν έχει καμία έκπτωση. Έκπτωση. Τα τρία τελευταία είναι που μείνανε, δεν προλαβαίνουμε να πουλάμε. Το τάλιρο μπορώ να το πω. Α, το τάλιρο, ε. Έγινε δραχμή και εξαφανίστηκε. Ακόμη τάλι να το ψάχνεις. Μη σου πω καμιά βαριά κουβέντα, έτσι, ενώ το τάλιρο το πίσω, αυτό που βάζουμε κάθε χρόνο στην πίτα. Τάλιρο είναι, στρογγυλό είναι, πήρε τον κατήφορο, την κατολίσθηση που λένε και έπεσε σε γκρεμό. Ποια εκεί τα αναισθησία. Εγώ τη μιλάω για το τάλιρο και αυτό το διασκεδάζει. Αχ, ρε Βασίλη, και αν το βρει, θα το κάνει, να το βάλει στην πίτα. Και που το βάζει κάθε χρόνο, τι κερδίζουμε, άλλαξε τίποτα. Για το καλό του χρόνου. Πιο καλό, ρε, πιο καλό. Από το κακό στο χειρότερο πάμε. Φυρί, φυρί το πάνω μέσα, σου άρεσε κανένα σκαμπίλι να σου πω εγώ. Τράβα, πάρε την πόρτα. Πάω. Τι να μας πείτε, κάθε χρόνο τα ίδια μας λέτε, από όξο τα μάθαμε. Ας το παιδάκι μου το παιδί να τα πει. Ας το αγαπή, έλα παιδί, πες. Ωραία, άκουσε τα εσύ. Αν τα ακούσες, θα ακούω εγώ, έλα. Άγιος Βασίλης έρχεται και δεν μας καταδέχεται από ότι... Έλα, πες τα, γιατί σταμάτησες. Με έναν κατάλογο που μου έδωσες, τι θέλει να σου παίξω και πετώ, βε. Αν δεν διάβω, έτσι. Άντε, βέβαια. Ορίστε μας, παλιομούλε. Άκου θράσος. Τώρα θα σου πω εγώ. Τι δεν πάθαμε τίποτα. Τώρα γιατί βρίζεις. Τίποτα, ήρθε να πουλούσα, πάει και να πει τα καλά τα ξύγικα. Μόλις λες, θα πήρε τα εξαφανίστα. Ουφ, σε κοντά, γυρίσαμε όλη την για να δούμε αυτό το ιδιαίτερο παιχνίδι. Μπορούσε να κάνω αλλιώ. Ορίστε, να το. Αυτό είναι. Πάρε το αγάπη μου και βάλε το κάτω από το δέντρο. Αν με αγαπά όμω, θα μου υποσχεθεί πω δεν θα το ανοίξει παρά μόνο απόψε το βράδυ που είναι η πρωτοχρονιά. Εντάξει. Θα το ανοίξω την πρωτοχρονιά το βράδυ. Θα δει μετά από τον Βρέλι ο Άι Βασίλη. Μπράβο, μωρό μου. Έλα σε φιλήσω τώρα. Πήγαινε τώρα στο δωματιάκι σου και θα τα πούμε το βράδυ που θα ξανάρθω. Εντάξει, αγάπη μου. Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, εγώ λέω να φύγω τώρα και τα λέμε το βράδυ πάλι. Έχετε καλέσει κόσμο για απόψε. Όχι, εμείς και εμείς θα μας εκτός αν θέλω να καλέσουμε και την παλιά σου αδέρφη κάθε χρονιά να μέρα πούνε. Σε παρακαλώ πάρα πολύ, με κοροϊδεύεις. Ξέρεις ότι χωρίσαμε και τελείωσε. Άλλωστε δεν αισθάνομαι πια τίποτα γι' αυτό. Καλά, δεν είπαμε για τίποτα, εντάξει. Δεν σε φάγαμε μια λέξη πάνω. Λοιπόν, η αρετή που είναι? Στην κουζίνα. Σε έβαλε σε έξοδα τους κάτω, έτσι. Έλα, μωρέ τώρα, τι έξοδα. Αφού ξέρεις κιόλας ότι μια βαφτιστήρα την έχω. Καλά, εντάξει. Φεύγεις. Ναι, λέω να μην κάτσω να φάμε, γιατί στο σπίτι περιμένω και τη μάνα μου. Θα κάνω και καμιά δουλειά. Λοιπόν, τα λέμε το βράδυ, έτσι. Αρετή, φεύγω! Στο καλό, Ζηνοβία μου, στο καλό και σε ευχαριστούμε πολύ. Το τάλιο, ρε. Ορίστε, για το τάλιο ψάχναμε, την τράπη να βρήκαμε. Τέλος πάντων. Ένα, δύο. Αυτό το μερεμέτι κοντεύει καινούριος χρόνος και δεν αξιώθηκες να πάρεις λίγο γύψο να το κλείσεις. 55. Εδώ λείπουν δύο φύλλα τράπου. Τι κάνεις Γιάννη, κουκιά παίρνω. Εγώ σου μιλάω για το μερεμέτι και εσύ χρονιά ραμέρα μου μιλάς για τις τράπουλες. Βέβαια, λείπουν. Λοιπόν, θα το πάρεις να το κλείσεις τώρα. Ο γύψος που είναι. Ο γύψος που είναι, στο πατάρι που θες να είναι. Η σκάλα. Η σκάλα στη θέση της, βρε Βασίλη, έξω. Εντάξει, μη φωνάζετε. Σε ακούσαμε. Κάνε λίγο άκρη να περάσω. Μέσα στα πόδια μου συνέχεια. Τον ενοχλώ κιόλα. Κατάλαβες. Ορίστε. Εδώ κόσμο να χαθεί. Δεν βρίσκεται. Α, θα δούμε τι άλλο θα ζητήσει. Στραβούλια καζόν! Πάρε βρε το φωτιστικό, βρε κομμάτια το έκανες! Μια δουλειά σωστή δεν μπορείς να κάνεις! Μα μου θέλεις χρονιά, μέρα και σήμερα
κατά χωνιά στο ύψο. Σιγά με πλάκα, με κάνεις άσπρη! Πού έπανε να θυμάσαι! Μου εσύ! Αχμόνια στε άσπρη με έκανες! Μα είσαι κι εσύ ζώο, κάνε τις καραμπή να κάνε τις κόβη! Δεν του φταίω τώρα. Χρονιά, μέρα που θέλω μέρα βέβαια! Άρχισε ο κόσμο να δει ότι είναι τάξη τώρα. Αχ, Αγία μου, γιατί με σπάει! Απάνω μου την άνοιξε! Άσε με βρε! Πού τα μισή που το έχεις βάλει! Όπου τα άφησες! Αυτό σε μάρανε! Την άσμα πάνω σου! Από χρόνο να έχεις! Τελείωσε το αυτό! Ρημάδι! Τι το ήθελα! Δεν έπαιρνα έτοιμους μωρέ! Τα παραδοσιακά μας βαράνε με κάποιο κομμάτι! Τι αμαρτίες πληρώνω ρε παιδάκι μου! Παρακαλώ, μπορώ να κάνω ένα τηλεφώνημα. Να κάνεις κοπέλα, να κάνεις. Ευχαριστώ. Άντε, κρυάδα, κρυάδα. Μπορεί να σε έκανα άσπρη, αλλά θα σου κάνω μια γύψη διακόσμηση. Σώθηκα. Τηλέφωνο, θα το σηκώσεις. Τηλέφωνο. Τηλέφωνο, άντε. Τηλέφωνο. Ανάτα, πλούτερα τηλέφωνο δεν μπορείς να σηκώσεις. Άρε τι! Η πόρτα! Χτυπάει το κουδούνι, ανοίχτε καλέ! Ποιο κουδούνι βρε μάνα, το τηλέφωνο είναι! Εμπρός, ποιος είναι? Κουμπάρα, έλα η Ζηνοβία είμαι, τι κάνετε? Ξέρεις τι, πήρα να σε ρωτήσω, ποιοι και ποιοι θα είναι απόψε για να ξέρω τι θα φορέσω? Εδώ καράβια χάνονται, βαρκούλες αρμενίζουν, άκου τα φορές! Ξέρεις ότι εγώ δεν έχω σημασία σε κάτι τέτοιες λεπτομέρειες. Ο Σταμάτης με τη γυναίκα του, ο Σπύρος με τη γυναίκα του. Ένας συνάδελφος του Βασίλη, δεν θυμάμαι το όνομά του. Τι, είναι παντρεμένος? Χωρισμένος είναι. Για να ξέρω τι θα βάλω, γι' αυτό σου το λέω. Αχ, βρε Ζηνοβία μου, σε παρακαλώ, μη με ζαλείς και έχω πάρα πολλή δουλειά. Ποιοι θα είναι? Α, θα έρθει και ο ψευτοφόδωρος. Άντε τώρα άφησε με, σε κλείνω γιατί έχω πάρα πολλή δουλειά. Άντε, γεια, γεια. Αρέτη! Έρχομαι! Τι είναι, βρε μάνα? Το χάπι το πήρα, θυμάσαι? Βασίλη, η μάνα το πήρε το χάπι, τη θυμάσαι? Ποιο απ' όλα? Ποιο απ' όλα, βρε μάνα? Εκείνο που έχω στον ντουλάπι. Άντε, η Ζηνοβία αυτή που μας πήρε τηλέφωνο θα την έχουμε όλο το βράδυ μέσα στα πόδια μας. Αμάν Παναγία μου, εσύ γιορτάζεις και εγώ την πληρώνω. Αν να μου το βγάλεις ξινόπως κάθε χρόνο, χέστο, πες τον κορμά, έρθει και τελείωσε. Ρε μάνα, ποιο χάπι θες? Το χάπι που έχω στο μαξιλάρι για τα νευρά μου. Το πήρα ή δεν το πήρα? Να σου δώσω άλλο. Ποιο ρηγάλο? Πώς, τα ακουστικό που το έχεις? Θα έρθει και ο Φώτης. Δεν το έχεις τα ακουστικό, πού το έχεις τα ακουστικό? Εδώ πέρα δεν θα είναι, ψάξε. Το τηλέφωνο χτυπάει, σήκωνε που δεν έχω δουλειά. Ποια πουλιά? Τι δουλειά, εγώ τι δεν έχω δουλειά, παίζω. Σήκω στο τηλέφωνο εκεί. Το ακουστικό που το έχεις? Εμπρός! Ναι, έλα ρε, τι εσύ! Ναι, εγώ είμαι, ποιος είναι? Ο Μανώλης είμαι. Πήρα από σήμερα και κατηφεύγουμε εκτός Αθηνών να σε οπηθώ. Αχ, βρε Μανώλη μου, και με είχε φάει αγωνία. Λέω, θα έρθουνε, δεν θα έρθουνε, είχα σκάσει. Λοιπόν, εύχομαι χρόνια πολλά για το βασιλάκι και ευτυχισμένο τον καινούργιο χρόνο. Σε ευχαριστώ, αμήν, να είσαι καλά και φιλιά στην Αγγέλα, ε! Άντε, γεια χαρά! Ένα, δύο. Ποιο χάπι θες? Ναι, όχι από αυτό το αυτή, από το άλλο, δεν ακούω καλά. Ορίστε. Είπα ποιο χάπι θες. Τώρα το ξέχασα. Άντε, βοήθαμε να σηκωθώ. Να σηκωθεί να κάνεις τι? Βαρέθηκα πια να ξεμουδιάσω, μωρέ παιδί μου. Άντε, πάμε. Ρε, αυτό το ρημάει το τηλέφωνο που να το σηκώσεις. Στο καμπινέ είναι. Και ούτε να χέσουμε, δεν μπορούμε εδώ μέσα. Κάτσε κάτω, εφιάλτη. Ναι, ναι. Τι να τα προλάβεις όλα? Τι ψάχνεις εδώ? Τα γυαλιά μου, πρε παιδί μου, τα γυαλιά μου. Έλα, σε σηκώσει και να βρίσκουμε μαζί. Όσο, όσο, τώρα δεν θα σε να σηκωθώ. Μετά, όσο, άσε, άσε. Κάτσε, φούκα, τότε θα βγάσω. Τι με κουβάλεις εσύ? Άλλασε την κουζίνα, τέλος πάντων. Λοιπόν,
Τι άλλο θες να σου κάνω? Αέρα να μου κάνεις, να μου κάνεις. Τόσες δουλειές έχεις να κάνεις τώρα. Εμένα ρωτάς. Μην πάμε να σε βοηθήσουμε, να πούμε και τον πελά μας από πάνω, έτσι. Λέω τώρα που είμαι ετοιμένος, θέλω να πάω τίποτα απ' έξω. Καλά που το θυμήθηκες. Πήγαινε στην κάβα και πάρε ξινούς καρπούς. Φουντούκια, στραγάλια, φιστίκια υγιεινής, φιστίκια αράπικα και κανένα σίπο, καμιά τσαπέλα. Α, και κοίταξε να δεις πως δεν έχουμε κονιά και πάρα αν δεν έχουμε. Όλα αυτά. Αυτά. Μια τσαπέλα σίκα, βάλε 300 γραμμάρια φιστίκια αράπικο, 300 στραγάλια, 300 φουντούκια, μάλλον έχει 200 φουντούκια και 150 μηδέλα και πιάσει ένα μπουκαλάκι κονιάκ. Πόσο θα στέλνω? Σε αστέρια να γραφίζω μόνο όσα θέλω εγώ. Το ποτό, κονιάκ. Τι γνωστάω? 1200 δραχμές. Ποιος είναι, μάλλον ποια είναι, μυρίζει κολόνια. Εγώ είμαι. Έψαχνα να σε βρω, έφαγα τον κόσμο από μια σε αγωνία. Δεν προλάβα να σηκώσω το τηλέφωνο, ας είχα μεσαρία, θα σου εξηγήσω μετά. Θα μου το πεις, ναι, αλλά πάρε το ρεστό σου να φύγουμε. Ναι, εντάξει, 8. Ναι, ναι. Ευχαριστώ πολύ, χρόνια πολλά. Θα σε βοηθήσω. Ευχαριστούμε και εγώ. Γεια σας. Γεια σας. Θέλαμε ένα κόλμημα. Ναι, έχετε δει κάτι συγκεκριμένο στη βιτρίνα? Η Δεσποινής κάτι έχει επισημάνει. Ναι, για πείτε μου. Ναι, για πες μου. Εκείνο, εκεί τα μεταγιό φέρνει, εκεί που βλέπετε αριστερά. Όχι αυτό, το δίπλα. Ναι, το δίπλα. Εντάξει, εντάξει. Αυτό είναι. Ναι. Σου αρέσει? Ναι, μου αρέσει. Είσαι σίγουρη? Αρέσει. Δεν πιστεύω να αλλάξει γνώμη. Εγώ θα αλλάξω. Από τώρα θεωρείται δικό σου. Ευχαριστώ πολύ. Πόσο πάει αυτό? Αυτό πάει 7200. 7200, Αν μας κόψει κάτι. Να σας κόψω 200 δραχμές, δεν έχω άλλα περιθώρια. Αλλά αυτό το περίμενα, θα μας το πούμε. Λέμε παρακάτω. Όχι, δεν γίνεται. Τέλος πάντων, να βγαίνουμε το ταξί. Για να το φορέσουμε, άμα σου πάει. Μια γύρω. Σε ενοχλούν τα μαλλιά μου, μην. Όχι, όχι, δεν σε βλέπω μόνο. Μπορώ να έχω τον καθρέφτη για να το δω? Βεβαίως. Ευχαριστώ. Εσάς σας αρέσει? Ναι, είναι πάρα πολύ ωραίο και σας πηγαίνει. Ναι, μα λοιπόν. Ευχαριστώ πολύ. 7 είπαμε. Ναι, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Εντάξει, ευχαριστώ. Να σας το τυλίξω για δώρο? Αφού το φόρεσα κιόλας. Θα το φάμε εδώ. Εντάξει. Θα το φορέσουμε. Εντάξει. Γεια σας και χρόνια πολλά. Ευχαριστώ επίσης. Εσένα πως το μωρό μου. Μα τώρα τρελείσαι, άμα δει κανένα μάτι δεν έχουμε ιστορίες. Πάμε σπίτι μου τότε που δεν μας βλέπει κανείς. Συνέλθε πίσω μου σε έχω σατανά. Φοβιτσιάρι ή φοβιτσιάρι? Έχω αργήσει και να μην υποψιαστεί. Πρέπει να φύγω. Λοιπόν, άντε γεια σου. Και θα πούμε το βράδυ. Τι, ούτε ευχαριστώ για το δώρο, δεν σου είπα. Δεν πειράζει, το λέω το βράδυ. Γεια σου. Τώρα, δώσε μάτι. Γεια σου, θα τα πούμε το βράδυ. Δεν έχω καιρό, πήγαινε στη γιαγιά. Ποιος είναι? Ποιος εσύ? Πες τότε τόση ώρα και μου βγάλες την ψυχή. Άντε βρε παιδί μου, χρόνια. Ποτέ μην άρθουν οι άνθρωποι και δεν έχω κάνει τίποτα ακόμα. Μανούλα μου είχε ουρά. Καλατήσαμε να περιμένουμε στην ουρά για ξέρους καρπούς. Καλά, άστα λόγια και να με βοηθήσεις. Πήρα κανείς τηλέφωνο? Κανείς. Ακόμα. Αυτά εδώ μην τα πειράξεις. Ναι. Πάμε εδώ. Μήπως πολύ ψηθούν οι κουραμπιέδες. Ή να φτιάξω εγώ αυτά.
Όχι, να μην πάρει. Δεν είναι για σένα αυτά. Άστα, να το βράδυ. Θα φας όλα, θα μου λάβω σπίτι μου. Βασίλη, πού είσαστε? Τι θέλει, παλιά. Τι θες ρε μάνα? Θέλω να σηκωθώ πια, βοήθησε με να φύγω. Να σηκωθώ να κάνεις τι? Καλά θα είσαι εδώ. Μα αρέθηκα πια, μούδιασα βρε παιδί μου. Έτσι. Αμά, τι? Αχ, Χριστούλη μου. Αλλά τι έγινε εδώ? Η κουζίνα καλέ, έκανε έκρηξη. Σπάς. Μη μου πεις ότι έβαλες γύψο στους κουραμπιέδες. Γύψο. Καλά, πάσχουμε όλοι εδώ μέσα, γι' αυτό τραγήκαμε. Μωρία ρε τι, ποιος θα με σηκώσει ακόμα, θα περιμένω. Αν δεν βρε να σηκώσει τη μάνα και να πάω να ανοίξω την πόρτα εγώ που να με πάρει και να με σηκώσει. Οι γιορτές μας μαράνανε χρονιάρες μέρες. Όχι, Παναγίτσα. Τι θες να τα πόδια μας έχεις παραπείς. Ευχαριστώ. Πότε τα τρώμε. Περάστε στο σαλόνι τώρα. Λάτε, λάτε. Περάστε από εδώ. Θα σας περιποιηθεί ο Βασίλης. Εμένα να με συμπαθάτε γιατί έχω να τελειώσω κάτι δουλίτσες, να αλλάξω κιόλας, ε. Βεβαίως, κορίτσι μου, να πας να κάνεις τη δουλειά σου και εμείς θα βολευτούμε. Ωραία. Μπορώ να βοηθήσω σε κάτι? Όχι, Φρόσο, με ευχαριστώ τώρα. Θα τελειώσω, ε. Έρχομαι σε λιγάκι. Τι νέα, παιδιά. Τα ίδια και τα ίδια, Βασίλη μου, ρουτίνα. Τα λεφτά βγαίνουν τσίμα-τσίμα, μας πάει κόντρα ο καιρός. Άστα, τώρα αυτά θα συζητάμε, μωρέ. Από υγεία, πώς πάμε? Πώς να πάμε, Βασίλη μου, πώς να πάμε. Να, τώρα τελευταία ο Σπύρος άρχισε να έχει κάτι πονάκια και κάτι ζαλάδες. Πήγε στο ΙΚΑ να κάνει εξετάσεις. Του βρήκανε χοληστερίνη. Σοβαρά. Βέβαια. Και να σου πω κάτι, τον έχω αρχίσει στη δίαιτα τώρα και είναι ολογκρίνια και ιδιοτροπία. Ας προσφέρω κάτι τίποτα να ξεχάσετε. Γιατί όταν αρχίσουν τα τέτοια. Οι γεράματα, εισόδια και ιδιοτροπίες, κλάφτα χαράλαμπε. Αρέτη! Μωρή αρέτη! Ρε Βασίλη, δεν ακούς που φωνάζει η μάνα, άντε να δεις την τέλεια που σου λέω εγώ δουλειά! Παιδιά, βολευτείτε μόλις να πάω ότι γίνεται με τον εφιάλτη και φτάσα. Εντάξει, Βασιλάκη. Καλέ, τι εφιάλτη λέει? Ναι, την πεθερά του εννοεί, μωρέ, έχει κάτι προβλήματα. Όπα, ευτυχώς που δεν έχουμε σπυράκι μου, εμείς πεθερικό στη μέση. Τι θες να πάλι μας λίγο, έχουμε και κόσμο μέσα, ακόμα δεν μπορούμε να αλλάξουμε. Τι ώρα είναι, πρέπει να πάρω το χάπι μου. Ποιο απ' όλα? Να παίξω, πάρ' τα όλα. Πού το έχεις το ακουστικό? Ποιο φακό? Πού σου, να πάρω δύο διάωρο ήχο έχω φέρει. Α, από εδώ είναι. Λέω, ποιο χάπι θες απ' όλα? Για το ζάχαρο. Αρετή! Ρε αρετή! Τι θες? Το χάπι για το ζάχαρο της μάνας, ποιο είναι? Δεν είναι χάπι, υπόθετο είναι! Τώρα μάλιστα, αφού είναι υπόθετο, έλα και βάλεις το εσύ, της μάνας ο κόλος είναι. Της δικιά σου! Άντε μπράβο! Θα ξαναγυρίσω, ε! Στο να γύρεις το βρε! Καλά! Σκάσε! Ναι! Μας λέτε τη διεύθυνση να έρθουμε για τα ρούχα. Ποια ρούχα? Τα ρούχα που είπαμε, πρέπει να τον ντύσουμε. Ποιον να ντύσετε? Τον νεκρό, κυρία μου, ποιον να ντύσουμε? Τώρα που είναι ζεστός, από το νοσοκομείο παίρνω. Και γιατί να σας δώσω ρούχα να ντύσετε νεκρό? Δεν πέθανε κανένα δικό σας. Βράστε το διάλογο χρονιά να και γιορτάζουμε. Τι ήθελε, λέει? Να ντύσω, λέει, νεκρό. Νεκροθάφτη ήταν. Λάθο. Μα η Βασίλη ήταν! Μα η ώρα που δουλεύει από την Ευρωπαϊκή περιοχή. Πρώτα σα! Χρόνια πολλά, Βασίλη. Χρόνια πολλά, Βασίλη. Πού φτιάχνει? Καλά! Τι κάνουμε? Καλά! Πολύ καλά. Δεν είπε πω είναι μελομακάρονα. Μελομακάρονα. Καλά, πω είναι εταιρισμό, τα παίρνω. Πάντα με τα αστεία του πάντα. Πάντα πάντα. Ναι, ναι, ναι. Αρετή! Πού είναι η αρετή? Πού είναι η αρετή? Μέσα. Δώσ' τα της μάνας σου και πες μην τα ανοίξεις μελομακάρονα. Πρόσω μου, γεια σου. Τι κάνεις, τι γίνεσαι, ε. Καθίστε. Καλά είναι εσύ, καλά, θα πούμε καλά. Τι κάνετε, παιδιά?
αυτά, ε. Όχι, ναι. Θέλω, δεν θες. Να φέρω κάπου από το βαθράκο. Βεβαίως. Βέβαια, ναι. Και αυτή η γρήπη, ρε παιδάκι μου, ε. Σταμάτη. Ξέρεις πόσο κόσμο έχει ρίξει κάτω. Σταμάτη. Σταμάτη, σταμάτη, επιτέλους με κλεβίζεις, κόφτο. Ε, αφού δεν μιλάει κανένας, τι. Και επειδή δεν μιλάει κανένας, εσύ πρέπει να φυσάζει. Όρεξη έχεις, μου φαίνεται. Τα ποτά. Να σερβίρω. Ελεύθερα. Α, καλησπέρα σας. Χρόνια πολλά. Βρεκαθήκατε. Βρεκαθήκατε. Ευτυχώς που υπάρχουν και αυτές οι γιορτές να βλεπόμαστε λιγουλάκι. Θέλετε. Μήπως πάμε και πουθενά. Από τότε που βγήκε η τηλεόραση και το βίντεο, όλο μέσα την βγάζουμε. Ειδικά τώρα με το κρύο. Κάποτε γεμίζανε οι δρόμοι κόσμο, να με έβλεπε έξω κόσμο. Τώρα όλοι χωμένοι μέσα αυτοκίνητα και πού πάνε, σε κάτι πούμπες, σε κάτι δισκοτέκ, σε κάτι συλλόγου, σε κάτι δέσκευα. Πού τα γλέρια και τα πανηγύρια που γινόντουσαν κάποτε. Αρετή! Μωρή αρετή! Αυτό πρέπει να είναι η χάπη υπόθετο, δεν πας η μπάσκη είναι υπόθετο. Βασίλη μου, πήγαινε να δεις τι θέλει η μάνα, σε παρακαλώ. Παιδιά, η γιορτή θα γίνει με διαλύματα. τώρα καταλαβαίνετε, μεγάλο άτομο η μητέρα μου, δεν ακούει. Τι θες πάλι! Το ακουστικό πού το έχεις καλαχωνιάσει πάλι. Αυτό το πράγμα όλο εξαφανίζεται. Πού είναι? Α, κάτω το έχει βρίξει. Μ' ακούς είπα. Ποια τρύπα. Πούς. Για να δούμε τις μπαταρίες, περίμενε. Για να δούμε τις μπαταρίες. Πέσανε πάλι. Δεν μπορώ να μας βάλουμε. Για κάτσε. Κάτι άμα μην έβλεπες, παρά να μην άκουγες. Τι λες! Θα μαστίξε λιγότερα με γυαλιά. Τα γυαλιά δεν έχουν μπαταρίες. Μα αυτό με πιάνεις, μ' ακούς. Τίποτα! Πούς, μ' αυτό μ' ακούς. Ναι, ακούω! Τι θες τώρα, μπομπείς. Να σηκωθώ! Και να το λες το σύνορα και με παιδεύεις. Ας το βάλω ευτυχισμένο να το έχεις μονίμως αυτή. Έλα. Κάτσε, το εργαλείο θα το χρειαστείς, περίμενε. Έλα. Έλα, περίμενε, κάτσε, σιγά, σιγά. Έλα, έλα. Μωρίδια, αρετή! Μωρίδια, κάνεις τις παρέμβακες! Όλα εγώ σε όλες μάχες! Πέρα να τις φώσω και μου πες, έτσι! Παράλυτα είναι τα χέρια σου! Δεν τα μου σκάνω τώρα να φωνάσω ακόμα. Μέχρι μου και φώνασα ο πανό και έπρεπε να σκάνω. Α, ηρεμήστε, παιδιά. Έλα, παιδιά. Ωρε τι. Γιορτή είναι αυτό, δεν είναι. Γιορτή είναι, παιδιά, μην κάνετε έτσι. Συγγνώμη. Συγγνώμη, ναι. Μα έχει πρώτα μου τάξει. Έλα να πάρουμε τη γιαγιά καμέσα. Να την πε πάλι. Σιγά σιγά. Να η μητέρα. Καλώ τη συμπεθέλα. Καλώ η ζηνοβία μου. Ποια ζηνοβία, μωρέ. Ο σταμάτης είμαι. Ποιος ακαμάτης! Καημένη! Δεν φοράει τα γυαλιά της, έχουν πέσει και οι μπαταρές και δεν ακούει καλά. Ακούσε, πετάξω τον περίπτωρο να πάρει το γυαλιά. Όχι, δεν μπορώ! Καλά, άσε, θα πάω εγώ, δεν πειράζει. Θα δούμε που θα πας, άσε, θα κάνω κάτι άλλο, θα βγάλω το φακό. Ωραία, άμα φτάνει ο άνθρωπος αυτή την ηλικία, καλύτερα να πηγαίνει στο διάολο να ησυχάζουν όλοι. Μα τι είναι αυτά που λες. Καημένη ψέματα είναι. Τι λες! Είπες τίποτα! Όχι, συμπεθέρα, λέω μια χαρά είσαι στην υγεία σου και το χρωματάκι σου έχει. Ωρα, ακούς! Ποιος παππούς! Λέω, ακούς! Α, ναι, καλά! Τώρα πώς πάνε τα κέφια, Θίτσα, καλά! Πώς να πάνε! Πότε ο Γιάννης δεν μπορεί, πότε ο κόλος σου φωνεί! Ωραία, Βασίλισσα! Τι κάνεις, Ρονά! Μωρό μου, χρόνια σου πολλά, κουκλίτσα μου. Να χαίρεσαι τον παπά, τη μαμά, τη γιαγιούλα. Είσαι καλά, τι μου γίνεσαι, για πες μου. Καλά είμαι. Ξεκουράστηκες. Ναι, ναι, ναι. Δεν μου λες, έχουν έρθει όλοι μέσα. Ναι, όλοι. Αλήθεια, έχει πολύ κόσμο, ε.
Και τι κάνουν, μιλάνε, συζητάνε, παίζουν με τέτοια πράγματα. Ναι. Καλά, δεν φαντάζομαι να άνοιξε το κουτί με το παιχνίδι σου. Αλλά... Σίγουρα έτσι είναι στο δέντρο ακόμα, έτσι. Ναι. Πάμε κι εμεί μέσα. Καλησπέρα! Καλησπέρα! Να χαιρόμαστε το Βασιλάκι! Να μην τον χάσουμε! Έλα, κάτσε, Ζηνοβία μου! Για μένα! Γιαγιά, κάτι κάνεις, πώς είσαι? Είσαι καλά? Δεν μπορεί, απόψε θα είσαι χαρούμενη. Ένα γαμπρούλι τον έχεις. Τι να τον κάνω, παραλίγο να με σκοτώσει. Αυτοί θέλουν να με ξεκάνουν, αλλά δεν τους κάνω εγώ τη χάρη. Άκου τι λέει. Έλα, Ζηνοβία μου, κάτσε. Εγώ θα βάλω λίγη τηλεόραση. Τώρα αυτή την ώρα πρέπει να έχει ανασκόπηση κοινωτέρων γεγονότων του 87. Μάν πια, σαν τα φεριμπότια την έγινα κάνεις. Αγαπητοί τηλεθεατές, καλησπέρα σας και χρόνια πολλά. Και τώρα, όπως πάντα, μια σύντομη ανασκόπηση στα γεγονότα του χρόνου που πέρασε. Παραλίγο πόλεμος με την Τουρκία. Το έχουμε δει αυτό. Κρίσιμες μέρες με τις βάσεις. Αδειάζουν τα σούπερ μάρκετ με το σεισμίκ. Θρίαμβο στον αθλητικό χώρο με το ευρωμπάσκετ. Για πρώτη φορά στα χρονικά κερδίζει η Ελλάδα και γίνεται πρωταθλήτρια της Ευρώπης. Χωρίζει ο πρωθυπουργός της χώρας. Σκάνδαλο, εκτόμπρα στην Ευρώπη. Ο πατέρας της δημοσιογράφου Άννας Τσάπμαν έρχεται για πέμπτη φορά στην Ελλάδα με νέα στοιχεία για τη δολοφονία της. Ο Τσάπμαν κάθε φορά στην Ελλάδα έρχεται με νέα στοιχεία. Συγκλονίζει το Πανελλήνιο. Αυτό το παρακολουθώ κάθε χρόνο δηλαδή. Και τώρα, και τώρα αγαπητοί τηλεθεατές, θα σας κρατήσουμε συντροφιά, όπως πάντα, με το εορταστικό μας πρόγραμμα μέχρι τα ξημερώματα. Πάει Βασίλης τάνε! Πάει Αντίθα! Άμψε το δόντρο! Καλησπέρα! Ρε καλό! Γεια σου Βασιλάκη μου, χρόνια σου πολλά! Να σε χαιρόμαστε, να σε χαιρόμαστε! Έλα, πάμε! Μην πίσκος έφερε με τα μακάρα μας! Όχι, εγώ θα... Κυρία Ζηνοβία, γνωρίζετε! Όχι! Κυρία Ζηνοβία, ο κύριος Θόδωρος. Ω, χαίρομαι πάρα πολύ που σας γνωρίζω. Ξέρεις, ο Βασιλάκης μου έχει πει τόσα πολλά για σένα που είναι σαν να γνωριζόμαστε ήδη. Έλα, παραγνωριστήκατε. Έλα, στις και στους άλλους. Την Κούλα την ξέρεις, Κούλα. Γεια σου, Κούλα. Καλά. Γεια σου, Σταμάτη. Σταμάτη. Γεια σου, Σταμάτη. Εμείς δεν ξέρεις. Έλα, γεια σου. Πολύ χρόνο να σου ζήσει. Ευχαριστώ, να είσαι καλά. Ευχαριστώ πολύ. Σπύρος. Γεια σου, Σπύρο. Γεια σου. Χαίρομαι πολύ. Τι κάνει την κυρία Σόπου! Μην την παραξιάς, έχει βλάβει στην ενδοσυνεννόηση. Βασίλη μου, δεν περιμένουμε κανέναν άλλο. Ωραία, να ετοιμάσουμε το τραπέζι του. Ωραία, να ρίξουμε καμία παράσταση. Να ρίξουμε καμία παράσταση. Να ρίξουμε καμία παράσταση. Να ρίξουμε καμία παράσταση. Άσε, δεν πειράζει, θα σου αλλάξω. Κράτα το κουτάλι σου, παρακαλώ πολύ. Θα
σου αλλάξω εγώ τη σούπα και θα σου φέρω καινούρια. Τι θα τώρα, δεν ακούγεται. Μα τι να κάνω, με αυτό το κρυολόγημα πρέπει το σούπα να είναι γεμάτο. Το πιμψη γρέβα κοστικό. Τι μιλάς εσύ εδώ. Μωρά, ήρθα να αλλάξω τη σούπα. Είναι έρθει άλλη μέσα και μας πιάσει. Δεν είμαστε καλά. Έλα, σε παρακαλώ πολύ. Αφού σε θέλω. Πάμε έξω. Περίμενε. Πες μου σε κανένα μπλόκο. Άλλο ένα. Πάμε. Άλλο ένα, άλλο ένα. Φύγε σου, λέω. Γεια μας. Γεια μας. Γεια σας. Καλή μια γωνιά. Φέρε τα κόρτα. Σαλάτα, λάτι ρε παιδιά. Γεια μας. Βασίλη, από εδώ δεν πειράζει που έβαλε σούπα από το υπόλοιπο που είχε κατσαρολίτσα. Όχι, κορίτσι μου, καλά, είχε μείνει. Όχι, εκτάκα από το 54. Γεια σα. Έλα, Βασίλη, άσε και πειράζει. Γεια σα, γεια σα. Ευχαριστώ πολύ. Είναι ωραία. Πάκι, αυτό ο χρόνο για πότε έφυγε λοιπόν. Έρε, παιδί. Συνοδεία, ψωμί, ψωμί. Σιγά, βρε, παιδί μου, θα πνιγεί. Πω, πολύ ωραία η σούπα. Α, ετοιμού να σου πω κάτι. Η σούπα σου είναι ωραία, αλλά αν είχες ρίξει έτσι λιγάκι, λίγο ψιλοκομμένο μανιταράκι και λίγη πιπεριά. Εγώ τα φτιάχνω όπως μου είχε μάθει η γιαγιά μου στην Αίγινα. Θα είμαστε καλά όλοι. Άμα τρώνε, δεν μιλάνε. Σταμάτη. Έλα, πόσο έχουμε σήμερα? Άστα πόσο έχουμε σήμερα, σημερομηνίες που σου ξαναπέσει πάλι τα ακουστικό, άντε. Α, 9. Καλά χαμπάρια. Καμπάνια, ναι, ναι. Ρε παιδιά! Δεν πρόσκαλα, σε έχω φάρο ακόμα μέσα. Σιγά σιγά. Δεν πειράζει που δεν έχουμε ποτήρια στα βράδια. Ωραίο, μπράβο. Αγάπη. 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 Έλα κουμπά, έλα με το ένα, με το δύο, σιγά, σιγά, με το τρία. Μίλα, έλα μόρτε ξένα. Πάει και η ασφάλεια. Πάει και η ασφάλεια. Σόπα πρακητέρα. Άντα θέλεις πολλά χωρίζονος. Άντα θέλεις πολλά πλάτη μας. Ό,τι κοθάτε. Ε, παιδιά. Δεν θέλει κανείς κρασί. Δεν κλείνουμε την τηλεόραση, λέω, να ακούσουμε. Παιδιά, μετρά δευτερόλεπτα. Παρά 30 δευτερόλεπτα, παρά 20, παρά 10, παρά 5, παρά 3, 0. Πάει και η ασφάλεια! Καλή υγεία, καλή χρονιά! Χρόνια πολλά, δεύτερα λάβετε φως! Κατερίνα μου, θα στο δώσει. Τι αλήμω. Λάτωπα, λάτωπα, για να μην πω κουλάτωπα.
ποδαριαστήκαμε για να το δούμε. Άνοιξε τώρα, παιδιά. Κάτσε, παιδιά, να σκάσουμε. Θα τα ανοίξουμε και θα το δείτε. Δεν το μαρτυράμε, πώς. Έλα, Κατερίνα, μαζί. Είναι από εκείνα που διαφημίζουν οι τηλεόραση. Κατερίνα, την κυρία Κατερίνα. Πολύ ιδιότερο παιχνίδι. Ναι, είναι αυτό που σκυράς και ξεκινάει και μετά ξανασκυράς και σταματάει. Βγάλε τη σήμερα ημέρα για τα παιδιά. Το θαύμα της τεχνολογίας. Τυπώ, Κατερινάκη, έλα. Πέφτω για να το δούμε, έτσι. Έλα. Κάποιος πρέπει να σφυρίξει. Περάς το κουράγιο. Όλοι μαζί να το τρελάνουμε. Γιατί σταμάτησε. Γιατί φτερνίστηκε η γιαγιά! Σταμάτησε! Ναι, μωρό μου, φτερνίστηκε η γιαγιά! Και τώρα είναι με το παραμικρό, ο θόρυβος σταματάει ή ξεκινάει. Τώρα πρέπει κάποιος να ξανασπίσει. Ναι, μου, καλά, αυτή τη δουλειά θα κάνω τώρα! Εγώ! Έλα, κι εγώ, κι εγώ! Έλα, έλα, γιαγιά μου, Χριστέ! Έλα, πάρ' το και πήγα να παίξει το δωμάτιό σου, έλα. Ναι, ναι, ναι. Είναι σαν αυτό που είναι η που έχει τηλεόραση που είναι μπράβο μου! Ωραία! Θα παίξω εδώ! Ρε πάρ' με και ρόλο! Μην είναι να σκοπατήσει κανένας, βρε! Γεια σας, θα στο κάνω! Θα το κάνουμε πίτα! Μην μιλάς έτσι του παιδιού! Ας το! Έλα, έλα, έλα! Πάμε στο δράσμα! Πράσμα! Έχει να μας έρθει! Καρδιά, ο Ράις, τι παιδί τέτοια ώρα! Ε, αλλά, κάθεσε εδώ κοντά μου. Θέλεις να σε βάλω να ξαπλώσει, να σου φορέσω το νυχτικούλι σου που είναι και όμορφο. Όχι, δεν θέλω να ξαπλώσω. Θέλεις να σου φέρω τότε ένα κουραμπιέ, ένα μελομακάρονο. Όχι, δεν θέλω να φάω. Θέλω να παίξω μόνο με το παιχνίδι μου. Κουκλίτσα μου, τότε θα κάτσεις εδώ στο δωματιάκι σου να παίξεις με το παιχνίδι σου. Εγώ θα πάω μέσα στους μεγάλους. Παίζουνε, καπνίζουνε, μιλάνε, βλέπεις. Και δεν είναι τώρα ατμόσφαιρα για παιδάκια αυτοί. Αυτοί δεν ξέρουν άλλωστε από παιχνίδια, θα σου το χαλάσουνε. Εγώ δεν καλά βγήκαν έτσι για να χωνεύουν. Τι άλλο, μπακάκια σε σακό. Γούρι, γούρι. Παπαγιοβούρι. Γλυκό θέλεις εσύ, γλυκό θέλεις πάλι. Εγώ θέλω κανένα γύρω. Σε λίγο. Είπαμε να παίξουμε ένα καρφάκι! Έλα μωρί στα μάτια, παίξαμε στο σύμβο! Στην άντα τέτοια ώρα! Βρε, έλα! Έλα, παιδιχόνα, θα πω Δώσε μου τη μάγκουρα, λάβω κάτω στην έκπαιδη!
κόρη μου, αγόρι μου, χεράκι, λίμα, λίγο τρόπι, χεράκι. Τι λέτε, παιδιά, χαλά τα κλείσματα, μου σπάσε τα γυαλί, μα προσέξτε. Μα προσέξτε, 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 μα Έλα ρε παιδιά, δώστε του μια να πάει στο διάλογο, κολονιάτικα! Άντε καλύστε να παίξουμε ένα καρνάκι! Το αξιοδηλέμα, δώσ' μου το πάρω εγώ. 82, 37, 134. Πελεκάνος. Ναι, ο κύριος Πελεκάνος εκεί είναι. Τηλεφωνώ εκ μέρους του κύριου Σπύρου, του Κοντολέφα. Ήθελα μια χάρη. Ο Σπύρος, ναι, εδώ είσαι. Τον θέλετε. Μάλιστα. Πάρτε το. Ναι, ποιος... Έλα, βρε, Μάρθα, χρόνια πολλά. Ναι, κορίτσι. Υγεία και χαρά. Δεν μου λες, ο Τάσος είναι εκεί. Παίζεις τους Παναγιωτέους. Θες να τον πάρεις εκεί. Α, μα... έχει κάποιο τηλέφωνο. Ευχαριστώ. Χαρτί και μολύβι.
Ακούω, λέει. 92, ναι. 28, ναι. 165. Μάλιστα. Ευχαριστώ. Γεια σου, Μαρθούλα, γεια. Γεια. Ένα γεια. Αχ, ρε Ζηνοβία, ιστορίες που μας άνοιξες. Ε, πού να ξέρω θα καταλήξει έτσι. Μια χειρονομία έκανε έτσι για το παιδί, ένα δωράκι. Πάλα. Ναι, ναι, τον κύριο Πελεκάνο. Μάλιστα. Πες του. Μ' ακούς. Μ' ακούς. Έφυγε. Πες. Ναι, ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Καλή σας νύχτα. Τους. Θα λέω να το ψάχνουμε από σπίτι σε σπίτι, έτσι. Άστος, κάστε στο πιάτο. Σταμάτα την κρίνια. Για σαν κατσαβίδια, ρε τι. Όχι κατσαβίδια, αδερφέ. Τι θέλεις, δεν του πετάξεις τα μάτια απ' έξω. Θα το πετάξω έξω, έξω για έξω. Φέρω να κατσαβίδια. Α, καλά, μας βλέπω να ξενυχτάμε όλοι για το παιχνίδι της Κατερίνας. Θα μου το διάξει ο μπαμπάς που το θέλει! Μότα! Να φας το ξύλο της χρονιάς απόψε, άντε να κοιμηθείς σου λένε! Άντε να πάω! Φέρα κατσαβίδε ρε παιδί μου, άστα λόγια! Τώρα πάω, άσε μου! Σάμπασε μωρό μου, ρε Βασίλη, μήπως έχει κανένα προσπέκτους εκείνο το τι που είχε μέσα το παιχνίδι. Κανένα! Αυτό είναι! Έτσι μπορούμε να βρούμε τσάτο! Κατσά το φέρω! Δεν πας για ύπνο! Βραδιά, το βρήκα. Έλα, να το βρήκα. Για σένα δουλεύουμε. Για σένα δουλεύουμε. Μην το χαϊδεύεις και εσύ, ρε αδερφέ, συνέχεια. Αυτό είναι στα αγγλικά. Τώρα μάλιστα, αγγλικά ποιος ξέρει. Εγώ δεν θα πω. Όχι, Βασίλη, πω να πω. Μπερδεύτηκα. Λοιπόν. Σώπασε μωρό. Δίστασε, είπαμε να διαβάσω, έπρεπε να συγκεντρωθεί. Έλα, διαβάσω. This to in your don't play a dance described ever. Δηλαδή τι είπε. Δηλαδή, εάν δεν το παίξετε, δεν χαλάει. Εδώ με ένα ύφος λες και είσαι ένα αλέκτρο αστανσιού σεξουόδη. Ορίστε το κατσαβίδι. Παρακαλώ, τι λέει. Σάπασα μωρό μου. Λοιπόν. In case that it gets you are can't wait, it try with one sessual. Και τι λέει αυτό εδώ, μισό λεπτό, εδώ μιλάει για κάποιο, εδώ λέει ότι, εδώ, ότι λέει πρέπει να το λούσετε, one sessual. Ναι, όχι, εδώ, θα λούσουμε το αποκινητάκι. Παιδιά, κάθε σοβαρευτείτε, σας είπα. Μπορεί για να το γράφουν, κάτι θα πρέπει να έρθει. Δεν ξέρω ακριβώς τη μάρκα του σαμπουάν. Μισό λεπτό, θα διαβάσω ολόκληρη τη φράση γιατί... Σκάσε εσύ, ρε παιδάκι μου, άνθρωπος, δεν θα διαβάσει. Ωραία, Κατερινάκη. Δεν την πες από πάνω, κοιμηθεί, αλλά σου διάβασα. Άρε, παιδί. Και όλοι από πέρα, λέει το παιδί, στο παιχνίδι του θέλει. Μήπως έχουμε κανένα... Την κρίνια δίπλα από τα αυτή μου την έχει. Κανένα λεξικό αγγλικό λεξικό. Να ψάξω να λέω αυτό. Κάτσε να πάει. Στο διάολο ρε παιδιά λεξικά για το αυτοκινητάκι τώρα. Στείλτε το για ύπνο να ησυχάσουμε. Α, το βρήκα. Άστε το λεξικό. Εντάξει αυτό είναι. Ότι ναι, λέει ότι εάν το αυτοκινητάκι βρεχτεί, μπορεί να το στεγνώσετε με ένα σεσουάρ. Εντάξει. Λοιπόν, είχε κάποια σπαθία. Ας τα αγόραζε αρμαντικά εδώ. Σκάσε το φτιάξω εγώ. Θα πάρα κάτι και θα ξενυχτήσουμε τώρα για το παιχνίδι της Κατερίνας. Όχι, μωρέ μου, θα φτιάξει. Κατέρια, κατέρια. Το θέλεις, το θέλεις, σταμάτα. Μας έβγαλε στην ψυχή. Αντί να καθίσουμε να παίξουμε μια παρτίδα, ένα καρπάκι εδώ να γιορτάσουμε ρε αδερφέ! Το χρονιά σήμερα! Σταμάτα! Έλα τώρα! Α, τελειώσουμε με το μπελάκι μετά παίζουμε! Βλέπεις τίποτα? Έχει ένα χαρτί. Για να δω! Ωραία τώρα, να το κατάφερες και εσύ για παιχνίδια σου! Έπρεπε για το παιχνίδι και το τρώει στο μάτι! Δεν το θέλω άνθρωπος και στο παιχνίδι πάλι μέσα στη μέση! Αφού κάνει πρόβλημα κύριε, αφού το λέει το χαρτί! Φέρτε ένα σεσουάρ για να το στρώξουμε απλό! Να δούμε τι άλλο θα ζητήσετε! Ουδέν πρόβλημα! Έλα ρε τι! Το στέγνω μα λέει να βραχεί με νερό, αυτό βράχει και με ουίσκι, θα πήγες σαν τρελό με το στέγνω! Το ήθελα, δεν το ήθελα. Εντάξει, ρε Σαμάτη, ουδέν πρόβλημα. Ουδέν πρόβλημα. Ορίστε.
Πού ήταν πρόβλημα. Εκεί είναι η μπρίζα. Πλήξει ο άγιος, δεν έχει κοιμηθεί. Το κάτω προσέχετε. Δεν λούστηκα. Δεν λούστηκα. Έλα ρε σημαίνει. Σώπα μου. Άστο. Έλα. Φύγε από τη μέση. Κάτσε Κατερίνα. Έλα από εδώ. Κατερίνα. Πρόσεξε Βασιλάκη. Και πιάνετε έτσι. Πού είναι ο φακό, δηλαδή. Ποιο φακό, ρε Βασίλη, που έβαλε τι μπαταρίε. Πού σου, έλα να πήρα, ρε παιδιά. Έχω εδώ Βασίλη, να το. Πρόσεχε, Βασίλη, πρόσεχε. Μια άνσκη, έχω μάτι από κουβάγε. Τι έγινε. Πού είσαι, καλέ. Εκεί που έπεσα, πού είμαι. Πού είσαι, Βασίλη. Εκτό αυτού είμαι, καλά, αυτή δεν είναι γιορτή. Είναι εθνική συμφορά. Ρε τι, κάνε κάτι, τι με κοιτάς, έτσι άκαιρι. Καμπάς στο φλάρο, τι να κάνω μέσα στα σκοτάδια. Άκαιρι. Άσε, πάμε να φέρω τα κεριά. Στην κουζίνα τα έχω, στην κουζίνα τα έχω, κεριά και λιβάνια. Με την φωτιά που έψαξες. Μου λες το δάχτυλο, ρε Θόδωρε, εσύ είσαι. Βασίλη, σε βρήκα. Χαίρεσαι με, ρε Θόδωρε, να με βρήκες μέλιωσες. Ο πίνακας, ρε Βασίλη, πού είναι ο πίνακας, να φτιάξω τις ασφάλειες. Αριστερά, Σπύρο, στο πορτμαντό. Δεν είναι η ώρα για το χάπι μου. Χαίρεσαι, μωρέ, ρε μάκες με το χάπι σου, δεν ακούς τι γίνεται. Μωρέ, αν άκουγε, θα μίλαγε κιόλας. Έλα, τι έγινε. Έφερα το κερί. Έλα, πού το. Έλα, άλμα θα είναι εδώ πέρα τέλο πάντων. Βασίλη, πονά. Νύχτα τον πέρα. Έλα, περάστε από εδώ. Αριστερά, από εδώ. Στο πέρα το ξέρει. Αύριο πρωτοχρονιά. Αύριο. Δύο λεπτά και τελειώσει. Σόπα, μα το Βασίλη, έλα. Σηματάκια που έχει. Εκεί, κοίταξε, στον πίνακα ναι. Είναι κρεμασμένα μπροστά στο κόμμα 2-3. Ναι. Βρήκες. Εκεί. Ναι. Τα βρήκαμε. Τα βρήκες, έλα. Ήρθω με το φως το αληθινό. Να και εσύ και το σεσουάρ σου. Μαμά, τώρα που έχουμε βάλει από το τάξι. Να δες καρδιά εδώ με μια κομμάτι. Αν δεν πάρω από εδώ. Θέλω να πλαγιάσω. Νωρίς το σκέφτηκες. Πάμε να πάρουμε τηλέφωνο τον Τάσο, πρέπει να έχει επιστρέψει. Πάμε αυτό, πρέπει να σχολούμε συνεργεία. Γιατί, πάμε για να του πούμε για τις βίδες. Έλα, άντε, πάρ' τον ακουράσε να τελειώνουμε. Μας έσκασε το σκάτο μου. Παιδί, να δεν καταλαβαίνεις τώρα. Ναι. Γεια σου, ρε Σπύρο. Έχω ξαπλώσει. Είμαι εδώ σε ένα συγγενικό σπίτι. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Έχουμε εδώ ένα ηλεκτρονικό παιχνίδι. Το έχουμε λύσει, αλλά δεν μπορούμε να το μοντάρουμε. Γιατί σας περισσεύουν βίδες. Ναι, πώς το καταλαβες. Αυτή είναι η δουλειά μου. Κι εγώ από τα περισσέματα ζω. Εντάξει, θα έρθω αύριο. Όχι, μη μας το κάνεις αυτό. Σε παρακαλώ. Εδώ κλαίει το μικρό μας. Έχει χαλάσει τη γιορτή. Κάνε μια παλικαριά μου, έλα. Α, τέτοια ώρα. Τέτοια λόγια. Θα έρθω αύριο. Δεν μπορεί να έρθει, λέει. Πες του, το έχουμε λυμμένο και μας παιδεύει μια ιδιότροπη βίδα. Αν του την περιγράφει, μπορεί να μας πει που μπαίνει. Τάσο, άκουσες. Τώρα θα σου έλεγα που μπαίνει, αλλά είχε χάρη που έχουμε 88. Α, καλή, θα άσε με τώρα, είμαι και κουρασμένος, χαμένος, άσε. Δεν μπορεί. Δεν μπορεί. Θα σκάσει καμιά φορά, επιτέλους. Ή πάρ' το από εδώ, πράγμα το σκοτώσω ή πάρ' το σκορό παιχνίδι και τελειώνει. Λοιπόν, άσπρο, δεν γίνεται εδώ πέρα. Όχι, για μας πάει έτσι. Λοιπόν, άσπρο, πάρ' το λάθη και 4 ώρα τα ξημερώματα πάλι να τρέξει με το παιδί. Δεν τελειώνει, έλεγε στο κόμμα το μάθη και εσύ και αυτή. Συνοβιά μου, καλύτερα να μας αγόρασε ολογιακή κόμμα παρά αυτό το παιχνίδι. Έλα, σέχα. Κάσα, μην το μόνο κόμμα, μην το μάθη. Θα πάμε σε μεζιδάδικα στη φαρμακεία. Άκουσε με ζήτητε, σε παρακαλώ πολύ, θα το διαλύσει το φαρμακείο. Βρε Βασίλη, 4 ώρα βολεύτηκε η γρασία. Πρόσω σε παρακαλώ το χάπι. Συγχύστηκες, περίμενε. Ελάτε ρε παιδιά, σ' όσους έμεινε κουράγιο να κάνουν μια παρτίδα. Όριξη που έξω. Για το καλό της χρονιάς. Πάρτε και το καλό, εντάξει. Πάρτε και αυτό το διαολό πράγμα.
Καλησπέρα, χρόνια πολλά. Μα συμπαθάσαι, ξέχασα. Επίσης, δεν πειράζει. Μπάσκες, βρίσκω τίποτα παιχνίδια παιδικά, αυτά τα ηλεκτρονικά που πουλάνε. Δεν έχω πολύ πράγμα, αλλά να κάτι ψηλοπράγματα που έχω εδώ για δεν θα μου κάνει τίποτα να σου δώσω. Καλύτερα να φέρω το παιδί μέσα να τα δει μόνο του. Εντάξει. Έλα εδώ να σου δώσω ένα ευρωπαίδι. Αυτό σ' αρέσει? Όχι, δεν θέλω. Τούτο εδώ είναι πολύ ωραίο. Όχι, δεν θέλω. Θέλω το ίδιο. Αυτό εδώ σου αρέσει? Όχι. Πανούλα μου, να σου πάρω ένα από αυτά και αύριο που θα ανοίξω τα μαγαζιά, ας πάω σαν δικό σου. Άστο, πάμε να ψάξουμε αλλού. Έχεις παιδιά? Όχι. Ευτυχώς που δεν έχεις. Πάμε. Έρχομαι! Αυτή είναι η ζωή μου, σταμάτη! Το λες να μου πώσουμε. Έλα να παίξουμε. Έλα, λοιπόν. Έλα, κοιτάξτε την Οδία. Μπορείς να με λες Βία, αν θες. Βία και Οδία που λέμε. Α, καλό. Εγώ έμεινα ελεύθερος, γιατί και αυτό είναι η άλλη όψη του νομίσματος. Δηλαδή? Δηλαδή, η μισή από τους φίλους μου έχουν χωρίσει. Δεν λέω. Προκειμένου να παντρευτείς το δωράκι για να χωρίσεις, ας το καλύτερα να δεν χρειάζεται. Ναι, αλλά άμα εσύ τύχει να είσαι από τους άλλους μισούς. Τώρα σου πω και για τους άλλους μισούς. Οι περισσότεροι από αυτούς έχουν οικογένεια, παιδιά, άγχος, αγωνία κάθε μέρα στη ζωή. Να, δεν βλέπεις το φίλο μας το Βασιλάκι. Τρέχει μέσα στα άγρια μεσάνυχτα για να πάρει το παιχνίδι για το παιδάκι. Ναι, δηλαδή σύμφωνα με την άποψή σου πρέπει να σταματήσει η γεννησιμότητα. Όχι, δεν λέω αυτό ρε αδερφέ. Αλλά δεν βλέπω και την λύση του προβλήματος. Δηλαδή, αγωνίζεσαι, δεν θα κάνεις ένα παιδί. Χάνεις τα καλύτερα σου χρόνια. Και όταν το παιδί μεγαλώσει, εσύ έχεις γεράσει. Αυτό όπως για να το κάνουμε, ο γάμος είναι σκλαβιά. Ό,τι και να μου πεις, είναι σκλαβιά ρε αδερφέ. Για μια στιγμή να πάω μέσα να δω τι γίνεται με τη γιαγιά, γιατί σίγουρα κάτι πρέπει να έχει. Και να σου πω κάτι, κύριε Θεοδωράκη, που παρέλειψες να μου πεις, αυτή τη στιγμή την περιποιείται το παιδί της. Ναι, αλλά μην με ταλαιπωρεί, θα το χάσω. Πονάω, παιδί μου. Πονάω, τι είναι. Ξέρω, πονάει η κοιλιά της, λέει. Η κοιλιά της πονάει. Ναι, παιδί μου. Να τη κάνουμε μια ζεστή κομπρέσα. Μα τι κομπρέσα. Πολύ φοβάμαι ότι έφαγε κουραμπιέδες με γύψο και θα έχουμε τράβαρα. Με γύψο! Πού να στα λέω τώρα. Κάτε μου, κάτε κάτι. Βρε μάνα, και εσύ έφαγε στον άμπακο. Έσκε πάλι λίγο κράτη, γυναίκα. Όχι, θα σκάσω, βρε καλά. Να κάνει έτσι. Θα σκάσω ο γύψο. Τι σημαίνει, η γιαγιά έφαγε κουραμπιέδες, λέει, με γύψο. Κουραμπιέδες με γύψο. Ευτυχώς ήρθε και ο γιατρός. Δεν είναι ο γιατρός, ο Σπύρος. Καλέ, πού βρέθηκε ο γύψος? Να, Σπύρο μου, εμένα κατά λάθος μου είπεσαι στους κουραμπιέδες. Εγώ λέω να φωνάξουμε το 166, τι καθόμαστε και τι βλέπουμε. Ξέρω εγώ, μωρέ, Ζηνοβία μου, και αυτός ο βλάκας ο Βασίλης κοντεύει να ξημερώσει και ακόμα τρέχει για το παιδί της Κατερίνα. Έμορφε, παιδιά μου, συμφορά που με βρήκε. Ποιο έχει σειρά? Μάλιστα, τι θέλετε? Να ρωτήσω κάτι αν περιμένω τσάμπα. Ναι. Μήπως έχετε παιδικά παιχνίδια? Τι παιχνίδια? Αυτά τα σίκο που λένε. Μια στιγμή. Να μπούμε σαν να τα δω. Όχι, να μην πείτε, κυρία μου. Γιατί? Γιατί δεν ξέρω τι είδους παιχνίδια θέλετε. Και τι μας πας, για τιούτους δηλαδή? Όχι, κυρία μου, απλώς είμαι μόνος μου και έχουν κάνει 4 φορές δουλειά ναρκωτικά. Καταλαβαίνετε τώρα γιατί δεν σας αφήνουν να μπείτε. Α, γι' αυτό. Γι' αυτό. Τέλος πάντων, περιμένω, έλα. Μαμά μου, βρήκε το παιχνίδι μου! Κάτσε μέσα, μικριώτησε. Είναι ίδιο με το άλλο! Κάτσε μέσα, είπαμε, σε δίνω. Μην βγαίνεις εξακριώσει. Τι κάνει μέσα μια ώρα? Καληνύχτα, παιδιά, δηλαδή τι καληνύχτα, καλημέρα, τέλος πάντων. Θα τηλεφωνηθούμε. Έρχεται όπου να είναι. Ζηνοβία μου, ευτυχώς που είσαι και εσύ εδώ. Φαντάζεσαι να ήμουν μόνη μου. Έλα, καημένη. Μα για όνομα του Θεού, ξένοι είμαστε. Άλλωστε, σε κάτι τέτοιες στιγμές χρειαζόμαστε ο ένας τον άλλον. Ήθελα να ξέρω πού γυρίζει αυτός ο Βασίλης με την κόρη του τέτοια ώρα. Το κουδούνι, το αστεροφόρο θα είναι. Λες? Ναι, ναι. Παρακαλώ. Ανεβείτε στο δεύτερο όροφο. Να φέρουμε φορείο ή μπορεί να περπατήσει? Να φέρουμε, λέει, φορείο. Όχι, όχι, μη φέρνετε φορείο, μπορεί να περπατήσει. Δεν μπορώ να βλέπω τη μάνα μου ξαπλωμένη σε φορείο. Κοίτα, βρε, τι πάθαμε, βρε, χρονιάρες μέρες, Χριστέ μου. Και λείπει αυτός ο Βασίλης, δεν έχει κλειδιά και είναι με το μωρό και τραβιέται νυχτιάτικα έξω. Αφού ρε, Συνοφία μου, σε παρακαλώ, μπορείς να μείνεις εδώ μέχρι να έρθει ο Βασίλης?
Μπορώ να μείνω, αρετή μου, όμως. Άσε καλύτερα να συνοδεύσω εγώ τη μάνα σου στο νοσοκομείο. Μόλις δώσω εκεί σου τηλέφωνο και αφού έχει επιστρέψει ο Βασίλης, τον παίρνεις και έρχεστε. Αχ, ωραία, κορίτσι μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Αν δεν είχα και σένα, πάμε τώρα να φτιάξουμε την μάνα. Πώς έχετε παιδικά παιχνιδιά? Έχω κάτι. Μπορώ να τα δω? Ναι. Να, αυτά είναι. Αυτό. Σε αυτοκινητάκι δεν είναι τίποτα, σε αυτοκίνητο. Όχι, όχι. Μόνο αυτά είναι? Μόνο αυτά. Λυπάμαι, αλλά δεν είναι αυτό που ζητάω. Γεια σας. Γεια σας. Κοιμάσαι, αλλά το μάτι σου γαρίδα για το παιχνίδι, έτσι. Κατά ταλαιπωρήθηκε, λύσαξε να το βρούμε. Άντε πάμε σπίτι και θα ψάξουμε πάλι αύριο, εντάξει. Πάμε σπίτι. Ναι, γρήγορα να έρθει πάνω ένας γιατρός. Ναι, και εσύ να ανέβεις επάνω. Με έχετε αφήσει μόνη μου, δεν μπορώ, θα τρελαθώ. Γρήγορα, ναι, ναι, γεια. Τι φέραμε? Για δώστε μου στοιχεία. Τι στοιχεία? Πώς λέγεται? Α, Εκατερίνη Σέσκουλα. Ετών? 67. Διεύθυνση. Αριστογείτονος 17. Πού είναι αυτό? Στα Πετρέλωνα. Μάλιστα. Έλα, γιαγιάκα. Εσείς τι είστε? Συγγενείς, δηλαδή κουμπάρι. Μάλιστα. Τι ασφάλεια έχει? Ήκα. Να, ορίστε και το βιβλίο. Μισό λεπτό. Ορίστε. Μάλιστα. Για πέστε μου, τι νιώθει, τι έχει? Έφαγε κάτι κουραμπιέδες. Και λοιπόν? Ξέρετε, είχαν λίγο γύψο και την έπιασε το στομάχι της, η κοιλιά της. Να της βάλουμε έναν ορό, γρήγορα. Τι ορό, αδελφή? Δεν χρειάζεται ορό. Εδώ δεν. Κοντεύει να σκάσει, δεν μπορεί να ενεργηθεί. Τότε να της κάνουμε ένα κλείσμα. Της κάναμε και κλείσμα, αλλά δεν το δέχεται, το βγάζει. Τώρα θα μου μάθεις τη δουλειά μου. Γρήγορα πάρτε την επάνω στο γαστρεντερολογικό. Στο γαστρεντερολογικό. Επάνω, γρήγορα. Ναι. Αυτό θα το πάρουμε. Ναι, ναι, μετά. Πού είσαι, πού γυρνάς τέτοια ώρα με το παιδί κοιμισμένο? Δεν φτάνει που έκανα το γύρο της Αθήνα να βρω παιχνίδι, μιλάς και άμα. Εσύ καλά είσαι εδώ. Πολύ μου πήγε, φύγανε. Όχι, εσένα θα περιμέναμε. Βρέσει, βρέσει, η μάνα μου είναι στο νοσοκομείο. Στο νοσοκομείο, τι έγινε, τι έπαθε? Την πιάσανε πόνοι. Τι θα γεννήσει? Βασίλη, όρεξη έχει τέτοια ώρα. Βρέπει τη λεμαργία της. Έφαγε κουραμπιέδες με γύψο και δεν μπορεί να ενεργηθεί. Και άλλη φορά όταν φεύγεις να παίρνεις κλειδιά μαζί σου. Περίμενα μόνο και μόνο επειδή είχες το παιδί μαζί. Και εγώ τι φταίω αν η μάνα σου έφαγε το άγλιο ώρα όταν είχες κουραμπιέδες? Ναι, ποιος είναι? Ναι, έλα, αρετή! Ναι, η Ζηνοβία είμαι. Την έχουμε φέρει στο Γενικό Νοσοκομείο. Τώρα την βάλανε στο γαστρεντερολογικό τμήμα. Ναι, όποτε μπορέσεις, έλα. Εντάξει, τώρα ήρθε ο Βασίλης. Θα αφήσουμε το παιδί στη διπλανή και θα έρθουμε. Η μάνα μου πώς είναι? Καλύτερα είναι. Της έχουν κάνει μία ένεση και έχει ησυχάσει. Ναι, έχει ηρεμήσει, ναι. Ναι, έλα, σε περιμένω, έτσι. Ναι, ωραία, έλα, γεια σου, αρετή. Γεια. Έλα, Βασίλη μου, γρήγορα. Άλλο μπλεξ. Το αυτοκίνητο που το έχεις? Απέναντι. Α, ωραία. Με συγχωρείτε, του Χριστόπουλου σε ποιο όροφο είναι, παρακαλώ? Στο τρίτο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε. Έλα. Δεν μου φαίνεται σοή οι φάτσες τους. Μα ο Χριστόπουλος δεν λείπει. Τέλος πάντων, πάμε τώρα, τι μάρει νοιάζει μας. Λείπει, δεν λείπει, εμάς εμείς και εγώ. Εδώ δεν είπε ο Θόδωρος. Ναι. Είπε ότι έχουν φύγει όλοι. Δεν πιστεύω να είναι κανείς μέσα, έτσι. Αφού είπε ο Θόδωρος ότι σίγουρα φύγαν όλοι. Δεν ξέρει καλά τη δουλειά. Ωραία. Βγάλε τα κλειδιά. Κάτσε πρώτα να βεβαιωθούμε ότι λείπουν όλοι από μέσα. Σιγά σιγά. Σιγά μην κάνεις το όρυβο. Θα μας πάρουνε χαμπάρι. Σιγά σιγά.
αρχίσουμε από εδώ. Ναι, ντου είσαι. Είσαι καλά, ε. Έλα, έλα, δεν τίποτα. Σπήρατε την πίεση. Ναι, έχει 21. Πολύ ανεβασμένη είναι. Πιάστε μία ένεση, να σκάβουμε. Αν ρε, μην πουβάσαι, δεν τίποτα. Θα σου περάσει. Μην πουβάσαι. Εντάξει, αυτό ήταν, αυτό ήταν. Τελειώσατε. Πόσες μέρες έχετε... Πόσες μέρες έχει να ενεργηθεί. Τι, θα πηδηχτεί. Ας μας, κυρία μου, να κάνουμε τη δουλειά μας. Δεν ξέρω, πάντως λένε ότι έφαγε ο κουραμπιέδες με γύψο. Γύψο, καλά. Της κάνατε κλείσμα. Όχι. Τι κάνετε τόση ώρα, δηλαδή. Περιμέναμε εσάς. Περιμένατε εμένα. Δηλαδή, άμα λείψω εγώ, πάει. Τα διαλύσατε όλα εδώ πέρα. Λοιπόν, πάρτε τη για κλείσμα. Μάλιστα. Τι γίνεται με αυτή την περίπτωση εδώ. Κατάλαβα. Δεν είναι τίποτα. Ένα κλεισματάκι θα κάνουμε να ενεργηθείς να περάσουν οι πόνοι, ε. Τι λες, μωρή. Έλα να τελειώνουμε γιατί θα μας κάνουν κλείσμα έτσι και μας πιάσουν εδώ μέσα. Έλα. Πάντως έχει μπόλικο πράγμα, έτσι δεν είναι. Λοιπόν. Πήραμε 160.000. Ναι. Και τα χρυσάφικα. Ωραία, βρήκα μέσα. Θα τα μαζέψω. Αν πάρουμε και το βίντεο, μέσα στα κοιτά μας. Εντάξει. Θα του δίνουμε, λέω εγώ. Αρκετά κουραστήκαμε για σήμερα. Κοίταξε να δεις. Ο Θοδόρος είπε πως η γριά έχει γερό κομπόδεμα. Δεν πάμε να ρίξουμε μια ματιά. Πώς είναι, γιατρέ? Τώρα ήρθατε. Όχι, εγώ ρε εδώ. Και δεν ξέρετε πως είναι το μοιραίο. Πώς είπατε? Όχι καλέ. Λέει για την άλλη περίπτωση. Τι της λέτε της κοπέλας? Η κυρία είναι αυτή που συνοδεύει τη γριά που θέλει κλείσμα. Πέστε μου έτσι, αδέρφη, και τρελάθηκα. Πού να ξέρω εγώ ποιο συνοδεύει ποιον. Εδώ είναι πεθαμένη. Ναι. Πού την πας, Χριστιανέ μου? Πού τους πάνε τους νεκρούς? Καλέ. Η γιαγιά είναι συγγενής και θέλει μόνο κλείσμα. Δηλαδή είναι ζωντανή. Τι σου λέω το σύνορα, βεβαίως και είναι ζωντανή. Και για δεν το λες, κυρία μου, για δεν το λες που να με πάρει και να με σηκώσει. Να το ρε, να το ρε που έψαχνες και ξαναψάξεις. Να το και φουσκωμένο μάλιστα. Έχω πείρα εγώ. Τι έγινε, συνοβία μου, πού την έχουνε? Την έχουνε πάει για κλείσμα. Α, ελάτε, βρε παιδιά, κάντε κάτι, θα σκάσω, βρε παιδί μου. Ησύχασε. Πονώ, βρε παιδί μου. Ησύχασε, πάντοτε. Τι κάνετε εδώ, εσείς κάνετε? Τι της κάνουμε, κλείσμα της κάνουμε. Και τι έγινε με το κλείσμα? Τίποτα, δεν το κρατάει, το ξερνάει. Καλά, χάθηκε ο κόλμος να τηλεφωνήσει τον ειδάπτο σαν τέλειο μα. Τη κάνει μια απόφραξη να τελειώνουμε. Να λείπει το πνεύμα. Όχι, θα περιμένουμε το άγιο πνεύμα. Οχ! Με σκάσατε. Πρέπει να τη μεταφέρουμε στο ορθοπαιδικό κρουστικό τμήμα. Πώς είσαι, με μάνα? Είμαι καλύτερα. Έλα, μας τώρα, ξετρύψε μου φαίνεται. Φρεά τον Άρη, θα κατελειώσει τόση ώρα. Καλέ, πεινάω καλέ, θέλω κάτι να φάω. Για καλό, σε φτιάξαμε. Ποιο φτιάξαμε? Τι λέει, ρε καμπότο? Τίποτα, μην είναι ο Βοταρίς. Αρετή. Εγώ πάω λίγο να καμνίσω, δεν μπορώ, δεν αντέχω άλλο να δω μια ηλικία. Καλά, εντάξει. Τι γίνεται, σκάνα, απόφραξη και τους βγάλανε έναν τενεκέ μπάζα. Και τώρα πεινάει. Πάλι πεινάει? Τελικά αυτό όλο τρώει και κοιμάται. Σε αυτή την ηλικία οι άνθρωποι είναι αδιφάγα. Εσύ πεινάνε, σου φέρω κάτω από την καντίνα να φας. Σε παρακαλώ πολύ, μπορεί να έρθει η άλλη και να μας δει. Πάρ' το χέρι σου. Λοιπόν, τώρα αυτές τις μέρες που δεν δουλεύουμε και είμαστε κλεισμένοι στο σπίτι, σε έχω επιθυμίσει, ξέρεις πόσο, δεν βλέπω την ώρα να σε δω. Τότε πάμε κάπου απόμερα. Θέλω κι εγώ να σε δω. Γιατί αν αυτή μας δει εδώ πέρα, τι γίνεται?
σκεπάσω κουρασμά να μην κρυώσεις. Εγώ τέλειωσα. Α, ωραία. Γιαγιά, εντάξει, το φτιάξαμε, ε. Πρώτα, πρώτα. Ε, από μένα τελειώσαμε. Α, ωραία, ναι. Ορίστε. Άντε, και του χρόνου να είμαστε καλά. Και του χρόνου! Και του χρόνου, λέω, κάνα φτιαξιματάκι εδώ, τίποτα, πάρουμε, κάνα γύψο. Λοιπόν, εγώ, εντάξει, από μένα είσαστε οκ. Okay. Πρέπει να βρείτε τον γιατρό τώρα, να σας δώσει εξιτήριο να φύγετε. Μήπως ξέρετε που είναι ο γιατρός? Πουθενά, δώσει κανένα διάδρομο, κανένα γραφείο. Άντε, γεια χαρά, ε! Γεια, ευχαριστώ πολύ. Μάνα, κάτσε εδώ τώρα, να πάω να βρω τον γιατρό να μας ετοιμάσει τα χαρτιά για να φύγουμε. Πού θα πάμε? Στο σπίτι μας, βρε μάνα. Πού θα πάμε? Κάτσε εδώ, παιδί. Στο χειρουργείο, γιαγιά, στο χειρουργείο. Α, καλύτερα στο παντηρίο. Θα φάμε εκεί. Θα πας καλά, γιαγιά, θα πας καλά. Κάτσε πρώτα να τελειώσουμε. Ρε, γιαγιά, ω, παλάκια, έλα το δόντι. Τι είναι, γιαγιά? Δεν μου λες. Αυτοί όλοι τι είναι, μάγειροι? Αυτή είναι η μέτρη του ξενοδοχείου, γιαγιά. Α, ναι, δεν μου λες. Θα φάμε, θα φάμε. Θα φάμε, γιαγιά, θα φάμε. Ασταγό, μαγιονέζα, καβούρια με λιωμένο βούτυρο, ε. Α, ωραία είναι αυτά. Μακαρόνια με κύμα δεν θέλω. Τι θα φας, γιαγιά. Ναι. Πάμε τώρα. Άντε, πάμε. Άντε, πάμε. Άντε, να φας καλά. Όπα, γιαγιά, φτάσαμε. Άντε στο χειρουργείο τώρα. Τι κάνεις εδώ πέρα? Μπα. Αντε φύγε από εδώ! Αντε φύγε! Αντε φύγε πέρα σου λέω εγώ! Φύγε γιατί φωνάσω ο γιατρός του φόρους είναι! Γιατί φώνασες εσύ! Πάτε τον μέσα, τρελός είναι! Είμαι γιατί δεν είμαι τρελός! Μέσα! Δεν μπορείς να ξεκινήσω, δεν είμαι τρελός! Με κυριάει η γυναίκα! Και πού είναι η γυναίκα σου, βρε? Με κυριάει εδώ! Μα σας είπα και το παραλαμβάνω για την πεθερά μου μας εδώ, αυτή πάση. Ήσυχα. Να η γυναίκα μου αυτή. Αυτή είναι η γυναίκα σου. Τη βιάσαμε στο διάδρομο να συζητάει με μια άγνωστη. Δεν είναι άγνωστη, είναι η κόμενα του άντρα μου. Και ποιος είναι ο άντρας? Αυτός ο ακρίος. Α, ήσυχα γιατί θα σε κλείσω στην απομόνωση. Αυτό μας έλειπε τώρα. Αν συνεχίσει έτσι θα σε πας σίγουρα στην απομόνωση. Λέγε, γιατί τα κάνεις όλα αυτά? Εγώ δεν έκανα τίποτα, έχω εδώ τη μάνα μου για θεραπεία. Τη μάνα σου? Ναι. Ναι, αλήθεια λέει αυτό. Και πού είναι η μάνα σου? Στο ορθοπαιδικό, στο ακουστικό. Πάμε να δείτε αν λέω ψέματα. Ωραία λοιπόν. Πάμε μαζί, μ' αφήντε μόνο. Μητέρα! Μόλις χειρουργήθηκε εκείνη μια χαρά, μην ανησυχείτε. Τι! Χειρουργήθηκε! Αφού η γυναίκα είχε έρθει για κλείσμα! Για όνομα του Θεού! Και τώρα τι θα κάνουμε? Καλά, τώρα έγινε μια μικρή παρεξήγηση, κυρία μου. Τώρα θα περάσετε έξω γιατί απαγορεύεται και θα έρθω το απόγευμα που έχει επισκεπτήριο. Όλα τα περίμενα, αναχειρουργηθούμε το ζωή αυτό το περίμενα. Θα πει βέβαια άνθρωποι, είμαστε, αυτά συμβαίνουν. Τι ξένοι είμαστε, δεν βαριέσαι. Με συγχωρείτε. Δεν βλάφτη, δεν πειράζει. Γεια σου. Γεια. Πού θέλεις να καθίσουμε? Να, εδώ, σε ένα μπαγκάκι. Θέλω έτσι ήρεμα να μιλήσουμε, να ησυχάσω λίγο. Ευχαριστώ. Λοιπόν, όταν σε είδα στο σπίτι του φίλου μου του Βασιλάκη, σε ζαχάρωσα για να είμαι ειλικρινή, δηλαδή. Αλλά δεν περίμενα ότι θα με πάρεις έτσι τηλέφωνο αμέσως έτσι χρονιά μέρα που είναι σήμερα. Ήθελα σε κάποιον να μιλήσω. Δεν αισθάνομαι καλά, γι' αυτό σε φώναξα. Λοιπόν, σ' ακούω. Είμαι όλος αυτιά. Λέγε. Ξέρεις, γίνανε τόσα πολλά μέσα σε μια νύχτα που τελικά νομίζω πως είναι εφιάλτης. Μήπως έχεις έτσι κανένα αισθηματάκι με το φίλο μου το Βασιλάκη, γιατί κάτι πήρε το μάτι μου την ώρα που τα φώτα ήσανε σβηστά. Τώρα όμως πάει, τελείωσε. Δεν υπάρχει τίποτα. Γίνανε τόσα πράγματα μέσα σε μια νύχτα
που θα έλεγε κανένας ότι είναι εφιάλτης. Και μπορείς να μου πεις, βρε Βασίλη, γιατί αυτή η σχέση με τη Ζηνοβία και με κοροϊδεύατε και οι δυο σας μπροστά στα μάτια μου. Μίλα, πες κάτι, απολογήσου. Τι να πω τώρα, ό,τι και να σου πω, έχεις δίκιο. Για να είμαι ειλικρινής, εχθές με επηρέασες. Κάθισα και σκέφτηκα και είπα, γιατί να μην έχω μια δικιά μου γυναίκα, ένα δικό μου νοικοκυριό, ένα δικό μου παιδί, έτσι να αισθάνομαι ζεστασιά τέτοιες μέρες που είναι. Εσύ τι λες? Τι να σου πω, έχω απογοητευτεί τόσες πολλές φορές που τελικά δεν έχω εμπιστοσύνη σε κανέναν. Ξέρεις, νιώθω τη ζωή να φεύγει, να χάνεται και εγώ δεν έχω κάνει τίποτα για μένα την ίδια, μόνο για τους άλλους. Τώρα, για να είμαι ειλικρινής δηλαδή, μου είσαι πολύ συμπαθής. Δεν μπορώ βέβαια να σου πω ότι έτσι στο άψες φύσια σου κάνω πρόταση γάμου, αλλά θα ήθελα έτσι να προσπαθήσουμε να δοκιμάσουμε. Καλά δεν σκέφτηκες ότι έχεις ένα παιδί. Δεν σεβάστηκες ούτε το παιδί. Δεν σκέφτηκες λίγο ότι έχεις ένα παιδί? Τώρα θέλω να σου μιλήσω, αλλά φοβάμαι με βαρέσεις. Ωραία, λέγε τώρα. Έτσι όπως είμαι εγώ, δεν έχω όρεξη για τίποτα. Λέγε. Να, όλα ήρθανε μόνα τους. Από τότε που γέννησε το παιδί και ήρθε και η μάνα στο σπίτι, αρχίσαμε να αραιώνουμε. Ζούσαμε μόνο για τους άλλους. Για μας έμενε μόνο μια νύχτα σε ένα κρεβάτι. Και άρχισε η επιθυμία για παιχνίδια, για έρωτα και για συζήτηση να παγώνουν όλα. Θέλω να προσπαθήσουμε να ξαναφτιάξουμε τη ζωή μας, Βασίλη. Εγώ πάντως θα προσπαθήσω να σου αφοσιωθώ όσο μπορώ περισσότερο. Αλλά πρόσεξε, κακομοίρη μου. Μην τυχόν και ξανατσιλιπουρδίσεις, γιατί θα φας το ξύλο της χρονιάς σου. Εντάξει, δεν μπορώ να σου υποσχεθώ και πολλά πράγματα, γιατί όπως βλέπεις έχω ακόμα κάποια πέραση στις όμορφες γυναίκες. Αλλά θα προσπαθήσω. Βρε, στα διάλα που μου πήρες τον αέρα και μου μιλάς. Μπρο, σήκω. Πάμε, γιατί έχουμε αφήσει και το παιδί στους γείτονες. Άντε, σήκω. Ορίστε. Πάμε να τσακωθούμε σπίτι με την ησυχία μας. Άντε. Κοίταξε, εγώ δεν μπερδεύω το οικονομικό με το αισθηματικό. Αλλά να, ορισμένα πράγματα έτσι μπαίνουν από μόνα τους στη θέση τους, καταλάβες. Δηλαδή? Κοίταξε. Έχεις κανένα σπιτάκι, καλό δικό σου δηλαδή? Ναι, έχω ένα σπίτι. Μικρό ή μεγάλο? Μικρομεσαίο. Έτσι, είναι επιπλωμένο, έτσι με ωραία έπιπλα. Καλό δικό σου δηλαδή? Ναι, έχω και έπιπλα. Υπάρχουν, ξέρω εγώ, μετρητά στη τράπεζα? Καλό δικό σου δηλαδή? Υπάρχουν και μετρητά. Έτσι, απάνω κάτω πόσα δηλαδή, έτσι, καλό δικό σου δηλαδή? Δεν μου λες, ρε Θόδωρε, εσύ δεν ήσουν εχθές το βράδυ που έλεγες ότι όπως και να το κάνουμε ο γάμος είναι σκλαβιά? Έτσι έλεγα χθες. Έτσι έλεγες. Και επειδή λοιπόν το έλεγες, θέλεις να ξεπουλήσεις τώρα την ελευθερία σου με ένα ψώρο διαμέρισμα, πέντε έπιπλα και κανένα μετρητό στην τράπεζα. Δεν με κατάλαβες, Ζηνοβία. Σε κατάλαβα, Θοδωράκη. Και σε κατάλαβα μάλιστα πάρα πολύ καλά. Γι' αυτό να σου πω κάτι. Δίνε του. Καλό για σένα δηλαδή. Θα αφήσουν μέσα, πες αυτή την πόρτα ανοιχτή. Η Κατερίνα θα είναι, μωρέ. Κατερίνα! 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 Τι έχει γίνει εδώ, πώς να πεις? Τι έγινε, καλέ? Μας έχεις κλέψα. Μη μου πεις. Άχου τα χρυσαφικά της μάνας μου. Για τα λεφτά λοιπόν. Χες μαδιάν τα κάνανε! Αυτοί λέει, δηλαδή σαν το σπίτι ρε παιδί μου. Καλά θα είμαι σε ποια καθάρματα ήταν να του λιώσω το κεφάλι. Όπου πάει και το κομπόδεμα της μάνας μου, ποιος την ακούει τώρα! Καλά που την κρατήσανε για εγχείρηση. Ο επόμενος. Ορίστε. Τι έγινε πάλι με σένα? Έλα τώρα κεραστινόμη, δεν με ξέρετε, υπόπη της γωνίας. Είσαι υπόπη της γωνίας, αλλά τα έχεις παρακάνει, δεν νομίζεις? Άντε, άντε πήγαινε, γιατί είναι χρονιάρες μέρες. Να μην έχουμε τραβήγματα. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Ο επόμενος. Πάλι εσύ. Λαχεία πουλάω. Να βγάλω κανένα φράγκο να κάνω γιορτές κι εγώ. Όπως ναι, αλλά συνεχίζεις και πουλάς λαχεία παλιά. Εγώ παλιά λουχή λαχεία. Όλα φρέσκα είναι. Μη μου λες τώρα τι είναι φρέσκα, ορίστε. Έτυχε ένα λαχείο και θα κάνουμε ανατολικό σύστημα. Τι έτυχε, τάξη παρακάνει εσύ μου φαίνεται. Το πρώτο δεν ξεχάστηκε ποτέ. Ας τη φυλάξει. Αυτό φορώ. Πάρ' το με μέσα. Ο επόμενος. Ορίστε κύριε, τι θέλετε. Γνωστή η φάτσα σας. Μας κλέψαν και άστον. Χαίρο πολύ. Δώστε μας στοιχεία.
Τι στοιχεία θέλει. Λοιπόν, όνομα. Βασίλειος. Χρόνια πολλά, κύριε. Ευχαριστώ. Επώνυμο. Μπρίλιος. Μάλιστα. Πού κατοικείτε. Αρτέμβδος 39, μεταξουργείο. 39, μεταξουργείο. Λοιπόν, κύριε, συμπληρώστε εδώ τι σας έχουν κλέψει και μου το ξαναδίνετε. Μπορώ να πάρω το στυλό. Πάρτε το. Ο επόμενος. Καλημέρα σας και αστυνομέ. Καλή σας μέρα. Τι έγινε πάλι με σας. Τι να γίνει, αστυνομέ, τώρα αντιθήκαμε έτσι για να βγάλουμε κανένα μεροκάμα το χρονιάρες μέρες. Ναι, αλλά οι άνθρωποι λένε ότι σας δίνανε λεφτά και η μηχανή δεν είχε μέσα φίλ. Ποιος όμως. Τι είναι αυτά που λες, κύριε αστυνομέ. Φυσικό, κύριε αστυνομέ. Όχι, τι να μου εξηγήσεις. Παίρνατε δηλαδή λεφτά στα κούφια. Άσε που τσιμπάγατε και κάνα πορτοφόλι. Κύριε αστυνομέ, μου λες τέτοια πράγματα. Πορτοφόλι ένα που βρήκαμε, χάμω το βρήκαμε και το πήραμε. Τώρα ο άνθρωπος το ζήτησε, αλλά δεν έφταιγα εγώ που δεν ήξερα ποιος είναι. Κατάλαβες. Όσο για το θέμα του φίλου, μέσα εδώ είχαμε φίλου, δηλαδή έγκρομο σου λέω. Ας τη φύλαξ. Πάρ τους μέσα και αν μπορούν να βγουν ως εκτάγματος, ας βγούνε. Μέσα στο αυτόφορο, γρήγορα. Ο επόμενος. Έτοιμο, κύριε. Α, έτοιμο είναι. Μάλιστα. Ποια ώρα και μέρα έγινε αυτό. Νύχτα είναι. Μάλιστα. Λοιπόν, ακούστε, άμα τους βρείτε να μας το πείτε. Εμείς θα τους βρούμε. Αφήστε με να ολοκληρώσω, κύριε. Εννοώ ότι άμα τους βρείτε. Κύριε, ας πούμε, σοβαρολογείτε τώρα ότι εμείς θα τους βρούμε. Τώρα θα με αφήσετε να ολοκληρώσω. Ωραία. Λοιπόν, ακούστε κύριε. Άμα τους βρείτε, να μας ενημερώσετε και εμάς για να σταματήσουμε την έρευνα. Δεν είμαστε καλά. Ωραία, δηλαδή μπορεί να μην τους βρείτε κιόλας. Πολύ πιθανόν. Μπράβο. Τι μπράβο, κύριε. Τι μπράβο. Τι να σας πρωτοκάνει και η αστυνομία. Συνεχώς τα φωνάζουμε αυτά τα πράγματα. Κλειδώνετε τα σπίτια σας, βάλετε συναγερμούς, λουκέτα ασφαλείας. Ξέρετε, κύριε, πόσα γεγονότα μας έχουν δηλωθεί μέχρι τώρα. Και πόσα θα μας δηλωθούν μέχρι το βράδυ. Τι νομίζετε. Κάτι τέτοιες μέρες θέλουν οι κυκλέφτες για να ζήσουν. Βγαίνετε έξω για διασκέδαση, αφήνετε τα σπίτια σας και να το αποτέλεσμα. Ποια διασκέδαση και αστυνόμενα, ποια διασκέδαση. Πηγαίνετε κύριε. Ο επόμενος. Ο προηγούμενος. Τι έγινε πάλι με σένα. Κάνουμε ένα διαγωνισμό προσφορών. Άσε με το κοπέλα μου, άσε. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Κάνουμε ένα διαγωνισμό προσφορών. Παιδιά έχετε. Έχω ένα. Αν μου απαντήσετε σωστά σε τρεις ερωτήσεις, κερδίζετε ένα επαναστατικό δώρο. Ακούω τις ερωτήσεις. Μπορείτε να μου πείτε πού βρίσκεται το φράγμα του Ασουάν. Στην Παιανία, στον Τύρναβο ή στο Ασουάν. Στο Τύρναβο. Όχι. Στην Παιανία. Όχι, σκέφτεστε λίγο ακόμα. Δύσκολο είναι. Στο Μασουάν. Μπράβο, συγχαρητήρια. Κερδίσατε αυτό το υπέροχο αυτοκίνητο. Το αυτοκίνητο Βολίδα. Σφύρα και έρχεται. Δηλαδή, σφύρα φεύγει, σαν σφύρα έρχεται. Εσείς πληρώνετε μόνο τους λόγους. Εδώ είναι. Ναι. Να μας λείπει το Βίσινο. Αυτό είναι της Κυριακής χαρά και της Δευτέρας λείπει.